Και κύριε, συνδεόμαστε απευθείας για αρχή με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βραβιτσιώτη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχάς, επειδή πριν είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζω, συζήτηση με τον εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου, τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου, κατά πόσον σας προβληματίζει ότι έχουμε πλέον αρθρογραφία Μητροπολιτών που αφήνουν να εννοηθεί ότι εξυφαίνεται ένα ευρύτερο σχέδιο κατά της κυβέρνησης, μιλάνε για κεσαροπαπισμό, έχουμε διάφορες αναφορές ότι ανοίγουν ηχεία ή και πόρτες ιερών ναών για ατομική προσευχή. Πόσο θα συνιστά πολιτικό πρόβλημα για σας αν η Εκκλησία συνεχίσει δημόσια να κλιμακώνει τις πιέσεις της για να ανοίξουν οι ναοί πριν την ώρα τους? Κοιτάξτε, θα σας πω ότι άκουσα πριν από λίγο, δεν έχω υπόψη μου όλη αυτή την αρθρογραφία την οποία περιγράφεται, αλλά άκουσα πριν από λίγο τον εκπρόσωπο της Ιεραρχίας. Δεν άκουσα κάτι τέτοιο να αναφέρει ή να λέει. Mm-hmm. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν ορισμένες αντιδράσεις. Το βλέπουμε, το διαβάζουμε. Υπάρχουν αντιδράσεις σε διάφορες φορείς της κοινωνίας. Δεν είναι μόνο οι εκκλησιαστικοί φορείς της κοινωνίας οι οποίοι αντιδρούν στο κλείσιμο. Ναι. Έχουμε δει και επιχειρήσεις οι οποίες παραβιάζουν, πολίτες οι οποίοι δεν θέλουν να στέλνουν το SMS. Είναι λογικό να υπάρχει μια αντίδραση, η οποία όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Και το ευτυχές σε αυτή την συγκυρία είναι ότι οι αντιδράσεις αυτές είναι πάρα πολύ περιορισμένες, δεν αποτελούν τον κοινό τόπο έτσι όπως το θα μπορούσαμε να πούμε. Δεν είναι δηλαδή, δεν υπάρχει μια εκδήλωση μαζικής αντίδρασης όπως υπάρχουν σε άλλες χώρες απέναντι στους περιορισμούς που έχουν τεθεί. Και νομίζω ότι ολοκληρώνοντας αυτό τον κύκλο των περιορισμών, θα σας έλεγα ότι μάλλον μπορούμε να πούμε ότι έχει σταθεί η κοινωνία πολύ αλληλέγγυα προς τα μέτρα που επιβλήθηκαν. Mm-hmm. Και δεν θα έλεγα ότι μας προκαλεί καμία ιδιαίτερη ανησυχία η αντίδραση ενδεχομένως κάποιων ανθρώπων που δεν θέλουν να δουν αυτούς τους περιορισμούς να ισχύουν. Τι να κάνουμε? Κατά τη γνώμη σας και την εκτίμησή σας, όσο υπεύθυνοι ήμασταν εμείς ως κοινωνικό σώμα, έδειξε την ίδια υπευθυνότητα και η Εκκλησία? Σας το ρωτώ γιατί επί 15 μέρες μετρούσαμε τις μέρες να περνούν, τους χαιρετισμούς να γίνονται, τις λειτουργίες να γίνονται και τελικά αναγκάστηκε η κυβέρνηση να πει ότι οι εκκλησίες κλείνουν. Κοιτάξτε, κύριε Μελικόνη, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται να κάνουμε την οποιαδήποτε προσπάθεια διχασμού ανάμεσα στους νομοταγείς πολίτες και τους παραβάτες ιερείς. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και θα ήταν λάθος μήνυμα. Εγώ νομίζω ότι ζήσαμε ένα εξαιρετικά δύσκολο και εξαιρετικά κατανυκτικό Πάσχα με τον τρόπο με τον οποίο έγινε, γιατί ήταν μια πρωτόγνωρη εικόνα να είμαστε όλοι στα σπίτια μας κλεισμένοι και να βγούμε αργά το βράδυ και να ευχηθούμε με τους γείτονές μας από τα μπαλκόνια το Χριστός Ανέστη. Mm-hmm. Να μην νιώσουμε τη συγκίνηση των βαθών και του επιταφείου. Όμως νομίζω ότι η κοινωνία και η Εκκλησία στάθηκαν αλληλέγγυοι σε αυτή την πορεία, mm-hmm. σε αυτή την περίοδο του εκκλεισμού. Και σήμερα μπορούμε να κοιτάζουμε το μέλλον με μια αισιοδοξία, ακριβώς γιατί καταφέραμε να είμαστε από τις λίγες χώρες που έχουμε ουσιαστικά κάνουμε αυτή την καμπύλη, την κάναμε ευθεία. Ναι. Τώρα, κύριε Υπουργέ, από το ρεπορτάζ της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκύπτει ότι αυτό για το οποίο ετοιμάζονται να σας καταγγείλουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι, είναι ότι βιάζεστε να ανοίξετε περισσότερα σχολεία και περισσότερα καταστήματα από αυτά που θα περίμενε κανείς με μια συντηρητική λογική επαναφοράς στην κανονικότητα, για να φτιάξετε μια επίπλαστη εικόνα κανονικότητας με το βλέμμα ίσως στραμμένο σε πολιτικές εξελίξεις. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ό,τι και να πούν οι επιστήμονες, στο τέλος έρχεται ένας πολιτικός να πάρει την πολιτική απόφαση και καλά κάνει, έτσι κυβερνούνται οι χώρες.
Όλοι λένε ότι τα παιδιά των δημοτικών είναι υγειονομικές βόμβες. Ότι είναι ασυμπτωματικά. Ότι. Δεν ενέχει ένα ρίσκο να ανοίξουν γρήγορα τα δημοτικά. Άλλο η τρίτη λυκείου, άλλο ενδεχομένως το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος για να πάρουν οι άνθρωποι τα πτυχία τους. Τα δημοτικά γιατί? Εγώ θα σας πω ότι παρακολουθώντας και τις εξελίξεις στην Ευρώπη, στην Ιταλία παραδείγματος χάρη, ήδη έχουν ανοίξει καταστήματα, όλα σχεδόν τα καταστήματα, παρότι η Ιταλία είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθμών θυμάτων. Ναι. Άρα σημαίνει ότι δεν έχουμε αργήσει, μάλλον έχουμε αργήσει να ανοίξουμε, αν δούμε το τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες. Θα σας πω ότι σε πάρα πολλές χώρες έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στις σκανδιναβικές χώρες. Ανοίξανε πρώτη η παιδική σταθμή και τα νηπιαγωγεία και στη συνέχεια οι υπόλοιπες βαθμίδες. Δεν είναι μόνο το θέμα, ξέρετε, το θέμα του ανοίγματος των σχολείων δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο προφυλασσόμαστε από την υγειονομική βόμβα, έτσι όπως την ονομάζετε. Δεν έχω τη συγκεκριμένη αντίληψη, δεν είμαι γνώστης για να σας πω αν είναι τα παιδιά περισσότερο επικίνδυνοι φορείς ή είναι κάποιοι μεγαλύτεροι. Ναι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν μπορείς να ανοίξεις την οικονομία κρατώντας και τα σχολεία κλειστά. Μάλιστα. Θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος, ιδιαίτερα δε στην περίοδο στην οποία ζούμε, όπου ακόμα θέλουμε να προστατεύσουμε τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους που μπορεί να είναι πιο επίφοβοι στο να γίνουν φορείς του κορονοϊού και τελικά ασθενείς του κορονοϊού από την μόλυνση, που θέλουμε να τους κρατήσουμε, δηλαδή τους παππούδες και τους γιαγιάδες, μακριά από τα παιδιά. Νομίζω ότι σε αυτή την περίοδο λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι θα αρχίσουμε να ανοίγουμε τα καταστήματα, να επανερχόμαστε σε μια οικονομική καθημερινότητα και τα παιδιά θα παραμένουν κλεισμένα στο σπίτι. Τώρα, επειδή φαντάζομαι ότι μιλάμε για μια νέα κανονικότητα, δεν θα είναι και ακριβώς κανονικότητα έτσι όπως περιγράφεται ο όρος, θέλω να σας ρωτήσω αν μπορεί να υπάρξει κανονικότητα με την πρώτη κατοικία απροστάτευτη, όταν όλοι λένε ότι όταν τελειώσει η καραντίνα θα ξυπνήσουμε σε ένα εντελώς διαφορετικό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Κοιτάξτε, γίνονται οι προσπάθειες για να μπορέσουμε να πάρουμε μια επιπλέον παράταση για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ναι. Ξέρετε πολύ καλά ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας έχει εγκαταληφθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχει εγκαταληφθεί από την εποχή του τρίτου μνημονίου του κυρίου Τσίπρα. Από τότε μπήκαν οι βάσεις για την κατάργηση της προστασίας, γίνανε οι απαραίτητες οι διάφορες παρατάσεις που δοθήκαν στο σύστημα. Η τελευταία παράταση ήταν για τον Απρίλιο του 2020. Ναι. Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια διαπραγμάτευση, πιέζουμε προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ώστε να διατηρήσουμε το καθεστώς προστασίας. Από την άλλη όμως θα σας πω ότι ουσιαστικά ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να προστατεύσουμε δεν είναι για να επιβραβεύσουμε κάποιους συστηματικούς μπαταξίδες, τους οποίους ούτως ή αλλιώς νομίζω όλοι θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να κάποια στιγμή να πληρώσουν τα χρωστούμενά τους και να μην το βαρύνεται όλο αυτό το κόστος ο Έλληνας πολίτης και ο Έλληνας φορολογούμενος. Αλλά να προστατεύσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι σε ένα νέο κύκλο οικονομικής ύφεσης θα βρεθούν σε μια ακόμα περισσότερη, πιο δύσκολη κατάσταση. Το πρώτο μας σκέψη είναι να πάρουμε μια παράταση. Σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να πάρουμε παράταση, είμαι βέβαιος ότι μέσα στα επόμενα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης θα υπάρχουν και μέτρα τα οποία θα έχουν στήριξη σε αυτούς οι οποίοι βγαίνοντας από την καραντίνα δεν θα βρουν τη δουλειά τους. Και αυτοί, τουλάχιστον σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων φορέων, θα είναι αρκετοί. Και γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω πώς απαντάτε στις κατηγορίες ότι η κυβέρνηση σαν να βιάζεται να ανοίξει την οικονομία για να σταματήσει να δίνει τα 800 άρια, τα έκτακτα επιδόματα, τις ενισχύσεις. Καταρχάς θα σας πω, κύριε Μελικόνη, ότι όποιος κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει ολιγορήσει στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, θα σας πω ότι μάλλον βρίσκεται μακριά από την πραγματικότητα.
Είμαστε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έφτιαξε αυτό το δίκτυο προστασίας, ο οποίος υιοθετήθηκε μετά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα χρηματοδοτείται. Ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαστε στις πρώτες δυνάμεις του διεθνούς διαλόγου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ζητάμε πολύ γενναίο πακέτο στήριξης για την επόμενη μέρα. Σύμφωνοι, εσείς επιδοτείτε το να κάθονται οι άνθρωποι στο σπίτι, ενώ στις άλλες χώρες καλύπτουν τους μισθούς τους για να συνεχίσουν να δουλεύουν. Αυτή είναι η βασική κατηγορία που σας απευθύνουν. Ότι εσείς δηλαδή ήρθε που ήρθε και ο κορονοϊός, έχετε σβήσει το διακόπτη της οικονομίας. Είναι αναγκαστικά η οικονομία μας, ξέρετε, έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ναι. Είναι μια οικονομία η οποία βασίζεται πολύ περισσότερο στην παροχή υπηρεσιών και λιγότερο στην παραγωγή. Άρα είναι ο τρόπος με τον οποίο δομημένη η οικονομία που μας αναγκάζει να πάρουμε τα ανάλογα μέτρα. Μάλιστα. Θα σας πω ότι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι το πρόβλημα της τουριστικής περίοδου, η οποία θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη τουριστική περίοδο, πολύ λίγα. Από ό,τι φαίνεται τελικά πολύ λίγοι προορισμοί θα βρεθούν να δουλεύουν κανονικά έτσι όπως έπρεπε. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μια πανευρωπαϊκή κίνηση η οποία θα έχει στόχο να μπορέσουμε να κάνουμε να ανοίξουμε πλέον τα αεροδρόμια και να ανοίξουμε τις πτήσεις. Γιατί αν δεν έχουμε αεροπλάνα που θα μεταφέρουν τουρίστες, δεν υπάρχουν περίπτωση να έρθουν στη χώρα μας. Όσο και να προσπαθήσουμε εμείς και να πούμε ότι θα ανοίξουμε. Λοιπόν, και κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχει κάνει πάρα πολλές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, άρα, για να μην μακρηγορούμε, η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα. Σήμερα πάμε σε ένα σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας, ναι, και της κοινωνίας, ναι, ακριβώς γιατί πετύχαμε τους στόχους μας. Γιατί αν είχαμε αποτύχει στο βασικό μας στόχο, αν αυτή τη στιγμή η χώρα θρηνούσε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και τα νοσοκομεία μας δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε έστω και ελαφρά αύξηση των κρουσμάτων, ναι, δεν θα μπορούσαμε να συζητάμε για αυτή την κατάσταση. Βέβαια. Άρα να είμαστε χαρούμενοι που μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Δεν τελειώσαμε με τον COVID-19. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε. Θα είμαστε σε μια περίοδο στην οποία ούτε απόλυτες προβλέψεις μπορούν να γίνουν. Ακόμα ψάχνουμε να βρούμε το εμβόλιο. Ακόμα ψάχνουμε να βρούμε την πιο γόνιμη θεραπεία. Δεν έχει βρεθεί από την επιστημονική κοινότητα. Αυτό. Και να είστε βέβαιος ότι θα είναι πολύ πιο ομαλή η μετάβαση σε μια κανονικότητα από, ναι, τη στιγμή που στο ιατρικό πεδίο θα υπάρχουν καλές ειδήσεις. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.